Γεια σας. Σε αυτό το βίντεο θα επιληθεί η πρώτη άσκηση της εξέτασης στη θεωρία του μαθήματος Λειτουργικά Συστήματα της εξεταστικής Φεβρουαρίου 2021. Διδάσκων του μαθήματος είναι ο κύριος Μινάς Νασιγέννης. Λίγη θεωρία πριν την επίλυση της άσκησης. Το σύνολο των σελίδων που μια διεργασία χρησιμοποιεί μια χρονική στιγμή ονομάζεται σύνολο εργασίας. Όσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό της εργασίας που βρίσκεται στη μνήμη, τόσο καλύτερα εκτελείται η διεργασία χωρίς να προκαλεί σφάλματα μέχρι να περάσει στο επόμενο στάδιο εκτέλεσης. Αν η διαθέσιμη μνήμη δεν επαρκεί για να χωρέσει το σύνολο εργασίας, η διεργασία ενδέχεται να προκαλέσει αρκετά σφάλματα και θα εκτελεστεί αργά. Αν μια διεργασία δεν διαθέτει αρκετές σελίδες, θα παράγει πολλαπλά σφάλματα σελίδων. Αυτό το φαινόμενο λέγεται κατάπτωση της ιδεατής μνήμης ή αλλιώς thrashing. Μπορούμε να κάνουμε πρόληψη του προβλήματος με τη διάθεση περισσότερων σελίδων στις διεργασίες. Το σύνολο των σελίδων που έχουν χρησιμοποιηθεί κατά τις νη πιο πρόσφατες αναφορές λέγεται παραμένον σύνολο ή αλλιώς working set, όπου νη το μέγεθος του παραμένοντος συνόλου. Το λειτουργικό σύστημα παρακολουθεί το παραμένον σύνολο κάθε διεργασίας. Με χρήση μοντέλων βασισμένων στην αρχή της τοπικότητας, καθορίζεται το μέγεθος του παραμένοντος συνόλου. Αν υπάρχει αρκετή μνήμη ελεύθερη, εισάγονται νέες διεργασίες. Όσο λιγότερη μνήμη ανατίθεται σε μία διεργασία, τόσο περισσότερες διεργασίες μπορούν να βρίσκονται ταυτόχρονα στην κύρια μνήμη. Ας δούμε την εκφώνηση. Σας δίνεται η παρακάτω σειρά αναφορών σελίδων διεργασίας που εκτελείται σε ένα λειτουργικό σύστημα. Το λειτουργικό σύστημα ελέγχει κάθε 5 αναφορές στο παραμένον σύνολο working set σελίδων, έχοντας ένα παράθυρο αναφοράς των τελευταίων 10 σελίδων προκειμένου να ελαχιστοποιεί τον αριθμό σφαλμάτων σελίδας. Α. Να υπολογίσετε το WSTAF για κάθε σημείο ελέγχου στην παρακάτω σειρά αναφορών και β. Να υπολογίσετε το βέλτιστο ρεαλιστικό μέγεθος του WS για αυτή τη διεργασία στο σύνολο των προσβάσεων. Το λειτουργικό σύστημα ελέγχει κάθε 5 αναφορές, που σημαίνει ότι έχουμε 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 σημεία ελέγχου. Και έχουμε ένα παράθυρο αναφοράς των τελευταίων 10 σελίδων, άρα εξετάζουμε κάθε φορά 10 σελίδες πίσω. Άρα α. Το πρώτο σημείο ελέγχου που είναι εδώ, έχουμε αυτές τις σελίδες 2, 6, 1, 7 και 5. Άρα το WS5 είναι το 2, 6, 1, 7 και 5. Το δεύτερο σημείο ελέγχου που είναι εδώ, έχουμε αυτές τις σελίδες και παίρνουμε τις μοναδικές σελίδες, άρα το WS10 είναι το 2, 1, 2, 6, 1, 7 και 5. Στο τρίτο σημείο ελέγχου που είναι εδώ, έχουμε αυτές τις σελίδες, παίρνουμε τις μοναδικές, άρα το WS15 είναι το 2, 6, 1, 7 και 5. Στο τέταρτο σημείο ελέγχου που είναι εδώ, έχουμε αυτές τις σελίδες και οι μοναδικές σελίδες είναι οι 2, 6, 1 και 7. Στο επόμενο σημείο ελέγχου, το πέμπτο, έχουμε αυτές τις σελίδες, οι μοναδικές, παίρνουμε τις μοναδικές, άρα έχουμε 2, 6, 1, 7 και 5. Και στο έκτο και τελευταίο σημείο ελέγχου που είναι εδώ, παίρνουμε και πάλι τις μοναδικές σελίδες, άρα το WS30 είναι το 2, 6, 1, 7, 5 και 4. Αυτό είναι το α. Β. Όπως βλέπουμε, τα working set έχουν μέγεθος είτε 4, είτε 5, είτε 6. Το μέγιστο μέγεθος λοιπόν είναι 6 σελίδες, το οποίο είναι το WS30.
Βέλτιστο ρεαλιστικό μέγεθος έχουμε εκεί που εντοπίζουμε τα λιγότερα σφάλματα και τα λιγότερα προβλήματα. Όπως είπαμε, όσο περισσότερες σελίδες έχουμε, τόσο λιγότερα σφάλματα εντοπίζουμε. Άρα, το βέλτιστο ρεαλιστικό μέγεθος του WS είναι το μέγιστο μέγεθος, δηλαδή το 6. Εδώ τελειώνει η επίλυση της άσκησης.